εσωτερικό. Βρίσκομαι εδώ παρέα με τον Ηλίου και ήρθα να τον συγχαρώ από κοντά γιατί κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι το κορυφαίο τραγούδι στην Ελλάδα. Βρίσκεται στο νούμερο 1 στο IFPI και στο Spotify. Έχει ξεπεράσει, στο ελληνικό Spotify, έχει ξεπεράσει Billie Eilish και καλλιτέχνε του εξωτερικού. Ναι, στο ελληνικό Spotify. Στο ελληνικό. Έχει ξεκινήσει το 2020 άλμπουμ να ανεβαίνει. Το TAN ήταν το πρώτο, η πρώτη κυκλοφορία. Θα έχουμε πάρα πολλές κυκλοφορίες μέχρι το καλοκαίρι. Είναι μια μουσική και είναι ένα είδος βασικά μουσικής το οποίο το έχουν κατακρίνει. Οι γονείς σου την αποδέχονται τη μουσική σου? Ναι, τα σπάνε οι γονείς. Τραγουδάνε τα τραγούδια σου? Τώρα τους μαθαίνω moves. Α, ναι, τους μαθαίνεις να χορεύουνε. Έχουν έρθει στην συναυλία σου να σε δουνε? Ναι, σε μία είχαν έρθει. Στην συναυλία που βγήκαμε το μηχανάκι. Α, είναι οκ με αυτό. Φόραγε η μάνα μου, φορά κράνος, φώναζε, φορά κράνος. Είμαι αμάρτωλος, συγκλονίζομαι. Γράφεις τραγούδια σε καλλιτέχνες, πάρα πολύ γνωστούς, αλλά δεν αποκαλύπτεις ότι είσαι εσύ πίσω από το τραγούδι. Στο Σάκη Ρουβά όμως που έδωσε τραγούδι. Σάκη Ρουβά το ξέρουν, είναι... Είναι δημόσιο πλέον το έχω γράψει εγώ, όπως και στην Έλληνα Παπαρίζου το επόμενο. Με ποιο καλλιτέχνη θέλει να συνεργαστεί και δεν το έχει κάνει ακόμα? Θα έγραφα στον Οικονομόπουλο, στον Αργυρό, στον Σαμπάνι και σε όποιον άλλο κάνει μουσική. Πηγαίνει στα μπουζούκια, πηγαίνει έξω. Δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ? Ποτέ. Έχω πάει μόνο σε. Ρεμπετάδικα, ξέρω. Δεν έχω πάει ποτέ σε μπουζούκια. Τι έχω ζωή στροφή και με ρωτάνε μαμά. Και δεν είναι μαμά. Όλο αυτό ξεκίνησε και γιγαντώθηκε. Πάρα πολύ. Μετά από το μαμά. Όχι, εγώ ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με αυτό. Από μικρό παιδί, ασταμάτητα. Απλά τώρα έπιασε. Αυτό. Άργησε να πιάσει λίγο, αλλά τώρα που πιάσανε καλά. Ασχολούμαι πάρα πολύ μικρό παιδί και έχω κάνει διάφορες μουσικές, διάφορα είδη. Επειδή όμως δεν ήξερες ότι θα πάει αυτό το είδος μουσικής, είχες backup plan. Έλεγες. Δηλαδή ήταν μονόδρομος να το κάνει. Αν το Σεπτέμβριο εκείνο εγώ δεν έπιανα, θα ξαναγίνω ένα delivery. Με το που έσχασε αυτή η επιτυχία και ξαφνικά την επόμενη μέρα μιλούσε όλη η Ελλάδα. Για εσάς τους τέσσερις. Mm. Αυτό πώς το βιώσατε? Από τότε ξεκίνησαν τα tour dates, ξεκίνησαν οι δουλειές, δεν είχε χρόνο κανείς, όλοι πιάσανε. Ξέρεις, δεν μπορούμε να βρεθούμε να πούμε. Να ράξουμε μια φορά για το μαμά, να το χαρούμε, να, να πάμε για φαγητό όλοι μαζί, δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Βλέπω ότι κάνεις πάρα πολύ support και στον Sinboy. Και δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω για αυτήν την αγάπη που φαίνεται ότι έχετε. Ναι, είναι ο πιο κολλητός από όλους. Sinboy είναι ο άνθρωπος που ξεκινήσαν μαζί κατά κάποιο τρόπο. Οπότε ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε φάει όλο το ξύλο μαζί. Έχει περάσει και αυτός δύσκολο όπως έχω περάσει και εγώ. Καταλαβαίνω αυτό που κάνει απόλυτα. Ποιο? Όλο αυτό που έχει γίνει τώρα το καταλαβαίνω απόλυτα. Όλο αυτό που γίνει με το Sinboy από τον Οκτώβριο και μετά το καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι ξεκάθαρο. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Ήταν η αδιαφορία της Ελλάδας και ο τρόπος λειτουργίας της. Ότι στην Ελλάδα όλοι θέλουμε να. Να βγάζουμε άκρη εμείς και δεν σκεφτόμαστε τον άλλον, να και ότι τρώμε τους μικρούς που παρανεύουν. Αυτό στην πραγματικότητα ισχύει. Το βιώσατε. Το βιώνω κι εγώ. Και καθυστερούν πράγματα τα οποία μπορεί να είναι πολύ σημαντικά για κάποιον που πίναγε κάποτε. Καταλαβες. Όταν αυτό φτάνει σε ένα σημείο που περνάει πάρα πολύ καιρό, ο κάθε άνθρωπος αντιδρά διαφορετικά. Αφού ρωτάς για το Sinboy, η κίνηση του Sinboy δεν ήταν normal για τα δεδομένα της Ελλάδας, αλλά για αυτά που είχαν γίνει ήταν normal. Η επιτυχία πόσο πολύ άλλαξε τη ζωή σου? Full τέρμα. Τσακώθηκα με όλο τον κόσμο. Γιατί τσακώθηκες? Γιατί ξαφνικά ήταν κάποιοι φίλοι μου, βλέπαν αριθμό. Έχει τα καλά του, έχει τα κακά του. Εγώ έχασα ανθρώπους και έδισα άνεση. Τώρα προσπαθώ να χάσω άνεση για να κερδίσω πάλι ανθρώπους. Όλη η γειτονιά μου έχει όπλο. Όλη η γειτονιά μου με στο κόλπο. 300 κάτω από το μόλ. Εν Βενιζέλος είναι το γκολ.